Hello, καλησπέρα. Καλημέρα βασικά, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν κάνει ως τώρα εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Λογικά τώρα που βλέπετε το βίντεο έχουμε φτάσει κοντά τους 51.000 συνδρομητές, κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα το περίμενα ποτέ να συμβεί και σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, πάμε να πάρουμε μια ακόμα πλακέτα σαν αυτή που υπάρχει πίσω. Είναι τρελό. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι κωμικό βίντεο όπως θα έχετε συνηθίσει να βλέπετε από αυτό το κανάλι και γενικά από τα rap battle που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα μιλάει για αλλαγές, ωραία. Τι εννοείς αλλαγές λοιπόν? Τι εννοώ αλλαγές? Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει έναν ξεχωριστό χώρο για να γράφουμε τα βίντεο, να κάνουμε τα live stream και ό,τι γενικά βλέπετε πλέον στα κανάλια μας. Και ειλικρινά, αν κάποιος μου το έλεγε αυτό πριν από 2-3 χρόνια ότι θα είχαμε έναν χώρο αφιερωμένο μόνο για να κάνουμε βίντεο, θα του έλεγα ότι φίλε, είσαι τρελός, δεν. Κι όμως, πραγματικά με αρκετή προσπάθεια, πίστη σε αυτό που κάνουμε κλπ, τα καταφέραμε, κάναμε έναν χώρο που θα είναι μόνο και μόνο για τα βίντεο. Αλλά τι περάσαμε για να φτάσουμε στο σήμερα? Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πώς μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτό το χώρο εδώ πέρα? Να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Με λέει μια μέρα ο Πάνος, hey, ξέρεις κάτι, σκέφτομαι πλέον να πάω να μείνω σε ένα άλλο σπίτι και να κρατήσουμε αυτό το σπίτι εδώ πέρα για να το κάνουμε έναν χώρο σαν στούντιο που θα κάνουμε μόνο τα βίντεο. Του λέω, ξέρεις κάτι, είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, αλλά λεφτά, χρειάζονται λεφτά. Το πρόβλημα είναι πάντα τα λεφτά. Εκείνη ακριβώς την περίοδο δούλευα κάθε Σάββατο σε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά και σκάει πραγματικά εκείνη την περίοδο ένα τηλέφωνο και με λέει, ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε άτομο. Μπορείς να έρθεις να δουλέψεις στο μαγαζί κανονικά 5 στα 7, 4 ώρα κάθε μέρα. Το σκέφτομαι. Γιατί όχι, θα μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα, να φτιάξουμε εδώ το χώρο και να συντηρήσουμε το χώρο. Εντάξει, τι μπορεί να πάει στραβά? Πήγαν πολλά πράγματα στραβά. Αρχικά με το αθώο μου μυαλουδάκι νόμιζα ότι θα μπορούσα να τα προλαβαίνω όλα. Αλλά εννοείται δεν γινόταν αυτό. Είχα το πανεπιστήμιο, είχα τη δουλειά, είχα το YouTube εδώ πέρα. Εντάξει, τρία πράγματα δεν. Κάποια πράγματα έπρεπε να πάνε στην άκρη. Πήγε στην άκρη το πανεπιστήμιο. Η δουλειά προχωρούσε. Σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει και στην άκρη το YouTube. Λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Προχωρούσαμε εδώ πέρα. Βάφαμε τείχους, βάλαμε τα πετσαρία πίσω, διάφορα έπιπλα κλπ. Όμως σχεδόν κάθε μέρα ήμουν σε φάση, δεν προλαβαίνω, θα το κάνουμε αύριο. Και πήγαινα από αύριο σε αύριο σε αύριο και αυτό κράτησε περίπου 2 μήνες. 2 μήνες κάναμε αλλαγές σε αυτόν τον χώρο εδώ πέρα που βλέπετε, μέχρι να δείτε το σημερινό αποτέλεσμα. Γενικά η δουλειά δεν μου άρεσε, ok, δεν μου άρεσε η δουλειά. Ήταν μια δουλειά η οποία την έκανα καθαρά για τα λεφτά, για να συντηρώ εδώ πέρα το χώρο. Και εν τέλει έπαιρνα κάποια χρήματα για έναν χώρο που δεν μπορούσα καν να τον ευχαριστηθώ στην τελική. Παρ' όλα αυτά γνώρισα πάρα πολύ καλά και ενδιαφέρουσα άτομα στη δουλειά. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν με γέμιζε σαν άτομο. Και κάθε μέρα ειλικρινά γυρνούσα χωρίς να έχω ενέργεια να κάνω κάτι άλλο. Παρότι ήταν τετράωρα, βάλε και τη μετακίνηση κλπ, φτάναμε στο 5ωρο. Δεν ήταν όμως κάθε μέρα 5 ώρες, άλλες μέρες μπορεί να ήταν 8 ώρες η δουλειά, άλλες μέρες μπορεί να ήταν 11 ώρες. Το διανοήστε, 11 ώρες σε ένα χώρο όπου θεωρητικά, πρακτικά δεν με γέμιζε αυτός ο χώρος και 11 ώρες που να μην μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που δεν με γέμιζε. Φτάσαμε μετά από 3 μήνες που το έκανα αυτό κάθε μέρα, λέω ok, εντάξει δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό, θέλω να ξανασχοληθώ με το πανεπιστήμιο, να πάρω το πτυχίο, θέλω να ασχοληθώ με το YouTube. Το πήρα απόφαση, λέω, πρέπει να σταματήσω αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος να πιέζω τον εαυτό μου από τη στιγμή που είχαν γίνει τα βασικά πράγματα στο studio, δεν υπάρχει λόγος να πιέζω τον εαυτό μου να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει, με κουράζει και είναι καθαρά για τα λεφτά. Το παίρνω απόφαση, φτάνουμε μέχρι μια εβδομάδα πριν, όπου φεύγω από τη δουλειά και πραγματικά είναι περίεργο το αίσθημα του ότι πλέον κάθε μέρα πρέπει να παλεύω για να βγάλω αυτά που θέλω να βγάλω, χωρίς να ξέρω τι θα ξημερώνει αύριο, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, ωραία. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο λες, ok,
Μπορεί να είναι ρυψοκίνδυνο, μπορεί να είναι αβέβαιο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο. Και στην τελική, πραγματικά το εύχομαι σε όλους. Σας δίνω συμβουλή βασικά, αν το κάνετε. Κάντο. Πραγματικά, κάνε αυτό που θέλεις, ωραία. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις άμεσα, θυσίασε κάποια πράγματα. Θυσίασε λίγο χρόνο, στην τελική θα τα καταφέρεις. Και άμα είσαι καλός, αργά ή γρήγορα θα βρεις τον δρόμο σου. Θέλεις να γίνεις γιατρός, κάντο. Θέλεις να γίνεις πολιτής ηλεκτρικά, σε κατάστημα με ηλεκτρικά είδη, κάντο. Όσο υπάρχουν άτομα και πιστεύουν σε σένα και πρώτα απ' όλα εσύ πιστεύεις αυτό που θες να κάνεις, θα τα καταφέρεις. Είναι μια συμβουλή που τη δίνω γιατί πραγματικά έβλεπα τον εαυτό μου ως καθρέφτη ενός ατόμου που δεν θα ήθελα ποτέ να δω στον εαυτό μου. Ενός ατόμου το οποίο έκανε κάτι μόνο και μόνο για τα λεφτά. Όχι, δεν είναι το πάνω τα λεφτά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να νιώσεις εσύ καλά με αυτό που κάνεις, ωραία. Τι είναι καλύτερο, να παίρνεις, πούμε, 5.000 ευρώ το μήνα, αλλά να κάνεις κάτι το οποίο το συχαίνεσαι κάθε μέρα, ή να παίρνεις, ας πούμε, 1.000 ευρώ το μήνα και να κάνεις κάτι το οποίο σε γεμίζει και κρατάει την ψυχολογία σου normal. Γιατί πραγματικά κανένας δεν έχει δικαίωμα να σου χαλάει την ψυχολογία. Και θα πούνε τώρα κάποιοι, καλά, είχες σίγουρα λεφτά και το άφησες, ενώ κάποιοι δεν μπορούν να βρουν τίποτα δουλειά. Δεν πειράζει, άδειασε μία θέση, θα πάει κάποιος ο οποίος είτε τα έχει περισσότερο ανάγκη τα λεφτά, είτε ίσως το ακόμα καλύτερα το αρέσει η θέση αυτή που ήμουν εγώ. Έγινε ο χώρος εδώ πέρα και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ειλικρινά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Πραγματικά, δεν υπάρχει. Και το λέω γιατί το έχω περάσει από πρώτο χέρι. Έκανα κάτι που μισούσα και γύρισα πάλι σε αυτό που αγαπάω. Οπότε από εδώ και πέρα θα με λέτε πιο συχνά στις οθόνες σας. Ελπίζω να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε εδώ και καιρό, αλλά μας κρατούσαν άλλα πράγματα πίσω. Ελπίζω με το καλό σιγά σιγά να προχωρήσω, να πάρω το πτυχίο, να συνεχίσουμε με το κανάλι, να πάμε 100.000 και σε αυτό το κανάλι. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θέλω να το μεταδώσω αυτό με αυτό το κανάλι. Είτε είστε μικροί τώρα και θέλετε να μεγαλώσετε, να γίνετε κάτι, όταν μεγαλώσετε να το κυνηγήσετε αυτό και εν τέλει θα τα καταφέρετε. Πραγματικά σας το γκαιώμαι. Τόσο απλά. Κάντε αυτό που θέλετε και αργά ή γρήγορα θα ανταμυφθείτε. Αυτό ήταν το βίντεο για τους 50.000 συνδρομητές. Ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά ήθελα να βγω, να τα πω. Να ξέρετε τι παίζει κάθε φορά που βλέπετε ένα τρίλεπτο βίντεο, ένα πεντάλεπτο, ένα δεκάλεπτο βίντεο. Ότι υπάρχει κάποιο άτομο πίσω το οποίο μπορεί να δουλεύει 5 και 10 ώρες για να δείτε εσείς αυτά τα 10 λεπτά. Να έχετε κριτική σκέψη πριν βγάλετε το τελικό συμπέρασμα. Και γενικά να φιλτράρετε οτιδήποτε σας πλασάρουνε. Αυτά. Τα λέμε. Hey, άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Επιπλέον, αν θες να στηρίξεις περισσότερο το κανάλι, βάλε support creator με κωδικό Alekun στο προφίλ σου στο Fortnite. Σε ευχαριστώ πολύ.